Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας τηλεθεατές, εδώ και σήμερα ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Η ώρα είναι 10 και 5, 9 Μαΐου σήμερα, εορτή του Αγίου Χριστοφόρου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Και υπόθηκε πολύ ορθά ότι το σύμπαν είναι ένα απέραντο σχολείο θεογνωσίας. Το λέω αυτό γιατί το θέμα μας είναι και ξεχωριστό και ιδιαίτερο σήμερα, γιατί είναι θέμα, θα έλεγα, πολιτισμού. Είναι θέμα κοινωνικό και έχω ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω κοντά μου εκλεκτούς ανθρώπους οι οποίοι θα μας φωτίσουν ακόμη περισσότερο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που θα διαπραγματευτούμε στο πρώτο μέρος και που είναι η φιλοζωία. Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, ο Γιώργος Πόκιας, είναι εκ δεξιών μου, τυχάνει να είναι και αδερφός μου. Σε μια εκπομπή πρόσωπο προς πρόσωπο πρέπει να τα λέμε αυτά. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε, Γιώργο, ακόμη περισσότερο όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και που είναι πολυπληθείς και ιδιαίτερα παίρνουμε και λαμβάνουμε καθημερινά μηνύματα και από τα νησιά μας και από τη Σάμο και από τη Χίο και από την Ικαρία και από όλα τα Δωδεκάνησα, και νομίζω ότι θα μας φωτίσεις μαζί με όλους τους καλεσμένους αυτό το ιδιαίτερο ξεχωριστό και κοινωνικό θέμα, μια και βλέπουμε από πίσω μου την όμορφη εικόνα του Χριστού με τα ζώα και ενθυμούμεθα παλιές όμορφες στιγμές στα χωριά μας, όπου πάντα υπήρχαν τα ζώα, τα οικόσιτα, που είχαν μεγαλώσει με αυτήν την συνήθεια, είχε γίνει τρόπος ζωής τους και τρόπος συμπεριφοράς τους τα κατοικίδια, και αυτό προσπαθούμε και εμείς να το φέρουμε προς τον κόσμο και να ευαισθητοποιήσουμε, ώστε να έρθουν εθελοντές και να γίνουν και αυτοί, θα έλεγα, συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Υπάρχει και μία ομπρέλα που λέγεται εθελοντισμός και εκεί πρέπει να χτυπήσουμε σήμερα, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι ιδέα αλλά πράξη. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ καταρχήν και εσένα και το κανάλι για την φιλοξενία σήμερα. Πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και συνήθως τέτοια θέματα δεν βγαίνουν πολλές φορές στην τηλεόραση, αλλά πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η έννοια της φιλοζωίας, δηλαδή αγάπη προς τα ζώα, είναι έμφυτη στον άνθρωπο, είναι φύση του ανθρώπου και ειλικρινά βλέπω ότι και κυρίως τα νέα παιδιά αυτή η τάση μεγαλώνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θαρρυντικό στοιχείο. Ακόμη και στην περίοδο της κρίσης, όπου θα μπορούσε να πει κάποιος ότι προσπαθούμε λίγο να ζήσουμε εμείς σαν άνθρωποι, όμως πραγματικά θα αναδειχθεί, νομίζω, και στην εκπομπή και από τη λειτουργία και από τη δράση και του Δημοτικού Κοινοκομείου, ότι νέα παιδιά συντρέχουν, βοηθάνε και έχουν φιλοζωικά αισθήματα. Άρα, φύση, πολιτισμός, πάρα πολύ καλά το τοποθέτησες. Πραγματικά είναι πολιτισμός, και όταν μιλάμε για τη φιλοζωία στη Ρόδο, όπου έχουμε 3 εκατομμύρια επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου, πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει ταυτότητα, μπορεί να δώσει ταυτότητα στο νησί μας και στον τουρισμό, που είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα, η αγάπη, η προστασία, η φροντίδα και οι δομές που κάνουμε για την προστασία των ζώων. Μπορεί και οι επισκέπτες του κοινοκομείου να είναι περισσότεροι οι αλλοδαποί από τους ημεδαπούς. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι σε άλλες χώρες ίσως έχει προχωρήσει αυτή η τάση και αυτή η λειτουργία της κοινωνίας, και νομίζω ότι πρέπει και εμείς, παρόλο ότι είμαστε στη Ρόδο σε καλύτερο σημείο από υπόλοιπες περιοχές Ελλάδος, αλλά πρέπει και εμείς να δώσουμε έμφαση και πραγματικά να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί η φύση και ο πολιτισμός που στιγματίζει αυτή τη δράση, που χαρακτηρίζει μάλλον αυτή τη δράση, θεωρώ ότι είναι βασικές έννοιες και βασικές προτεραιότητες που πρέπει να τις αναδείξουμε. Να συνεχίσουμε το δεξιό μπλοκ. Έχω τον αγαπητό μου Κυριάκο Περσιάνη, τον Άκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Πολλά έχεις να μας πεις, γιατρέ μας. Καλησπέρα σας. Θα σε καλησπερίσω, αφού στείλω τα χαιρετίσματα πρώτα στη μεγάλη μου αγάπη, που είναι η Ελευθερία, έτσι. Μετά είναι η γυναίκα σου. Πρώτα είναι η κόρη, όπως και εδώ είναι πρώτη ανιψιά μου στις προτιμήσεις. Και μετά η σύζυγος, έτσι. Ισχύει. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολλά έχεις να μας πεις. Έχεις μια πολύτιμη εμπειρία και θα προσανατολίσουμε και τον κόσμο. Θα υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα όσοι θέλουν να απευθυνθούν στο 65 162 241 0, που είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας,
και αν θέλουν κάτι να διευκρινίσουμε ακόμη περισσότερο. Πάμε τώρα στο αριστερό μπλοκ. Είναι ο Γιώργος ο Κυπρέος, δικηγόρος, πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοζωικής. Έβηχα μου ακούγεται ο Σύλλογος Φιλοζωική και πρέπει να το επιτείνουμε ακόμη περισσότερο αυτό και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Καλησπέρα Πάτερ, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε για την ανάγκηση του θέματος. Έβηχα ακούγεται, είναι μια δύσκολη δουλειά όμως, μια καθημερινή δουλειά που με τους συνεργάτες μου αφήνουμε ψυχή κάθε μέρα ώστε να τη φέρουμε εις πέρας και δυστυχώς σε δύσκολες εποχές αυτή την περίοδο. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Πόγιας, είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι βλέπουμε νέα άτομα της νέας γενιάς να ασχολούνται ενεργά στα πλαίσια του ακτιβισμού, θα έλεγα πια, με τη φιλοζωία, και αυτό μας δίνει και δύναμη και κουράγιο και την πολύτιμη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας. Βασικό είναι να διασαφηνίσουμε τι σημαίνει φιλοζωία. Ανεξάρτητα από τις στάσεις που επικρατούν στη φιλοζωία, η φιλοζωία απλά είναι η αγάπη προς κάθε εμβιόν το οποίο ζει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη γη. Δεν συνάδει σε καμία περίπτωση, δεν έχει καμία σχέση με τη βαρβαρότητα που συναντάμε σήμερα στην κοινωνία και στα ζώα μας, δυστυχώς. Θα διαβάσω, Γιώργο, και κάποια διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων που νομίζω ότι τα αποσαφηνίζει όλα αυτά. Καλά, βέβαια, κάνεις που το θίγεις και το τονίζεις αυτό, που συγχρόνως πρέπει να το καυτηριάσουμε κιόλα, γιατί η αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Γεωργία Δημέλη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου και υπεύθυνη του κοινοκομείου. Ναι. Πάντα ένας πρόεδρος δυνατός έχει και μία δυνατή αντιπρόεδρο, έτσι, Γιούλα? Ναι, ναι. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Εσύ είσαι καθημερινά εκεί, σε καθημερινή βάση. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Πάρα πολλά. Αλλά υπάρχουν και όμορφα, νομίζω, συμπεράσματα που... και συναισθήματα που αποκομίζεις από τους επισκέπτες. Βέβαια, τα συναισθήματα, τα ευχάριστα είναι όταν έχουμε κυρίως τις υιοθεσίες, οι οποίες γίνονται και από νέους ανθρώπους πλέον ντόπιους και από ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό και ενδιαφέρονται για το κοινοκομείο Ρόδου και για τα ζώα μας. Τα δυσάρεστα είναι όταν κάποιες φορές έχουμε ασθένειες οι οποίες είναι επίγουσες και πρέπει να τις τρέξουμε και εκεί υπάρχει έτσι ένας πανικός κάποια στιγμή και πρέπει να βρούμε τον κτηνίατρο την δύσκολη ώρα, ξέρω εγώ, που να μπορεί να το προχωρήσει το θέμα. Πάντως οι εγκαταστάσεις είναι ωραίες. Εντάξει, προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε με τη συνδρομή και του κυρίου Πόκια. Είναι βέβαια ο χώρος μικρός για τόσα ζώα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πόσα αυτή τη στιγμή ζώα? Πάνω από 300 υπάρχουν. Μεγάλος αριθμός. Μεγάλος αριθμός. Ο χώρος είναι περίπου για 150. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, λιγότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε λίγο στενά. Να διευκρινίσουμε ότι έχουμε και ζώα σε φιλοξενίες. Σε φιλοξενίες. Εκτός κοινοκομείου. Που τα φιλοξενούν φιλόζωοι, κυρίως κουτάβια. Εγώ, ας πούμε, φιλοξενώ 9 παραδείγματος χάρη στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή κουτάβια. Εκτός από τα 4 τα δικά μου. Μάλιστα. Εντάξει. Και ο Γιώργος ο κριτικός στο πάνελ, εθελοντής και διασώστης. Και νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, ότι ο εθελοντισμός είναι πράξη και όχι ιδέα, αυτό το αντικατοπτρίζεις εσύ με την καθημερινή σου και εσύ προσέλευση εκεί και τη βοήθεια την οποία κάνεις, και νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και άλλους να γίνουν εθελοντές και να συνδράμουν αυτό το εθελοντικό που συγχρόνως είναι και κοινωνικό αλλά και πολιτιστικό, θα έλεγα εγώ, έργο, έτσι. Σίγουρα. Ήδη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μπορώ να πω από την προσωπική μου εμπειρία ότι έχει αρχίσει και ενδιαφέρεται ο κόσμος ξανά για το κοινοκομείο. Έχει αρχίσει μια προσπάθεια οργάνωσης του κοινοκομείου. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ποτέ δεν ήταν τόσα πολλά τα ζώα στις εγκαταστάσεις. Από την άλλη όμως υπάρχουν εθελοντές, δεν μπορούμε να τους παραβλέψουμε και το έργο τους, ας πούμε, πολύτιμο κι αυτό. Και μεγάλη προσπάθεια από εμάς, ας πούμε, που είμαστε σε καθημερινή βάση και οπωσδήποτε και από, από τον Αντιδήμαρχο που είναι στο πλάι μας. Φυσικά δεν έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε αυτό που θα θέλαμε ή σε αυτό που θα φανταζόμασταν, αλλά πιστεύω ότι η συνεχής προσπάθεια και
η συζήτηση και η αλλαγή απόψεων με όλο τον κόσμο και με τους κτηνίατρους επίσης, γιατί ξέρετε κάτι, το πρόβλημα ας πούμε των αδέσποτων δεν είναι μόνο τα κοινοκομεία, είναι μια συλλογική διαδικασία που μέσα στη συλλογική διαδικασία αυτή μπαίνουν και οι στηρώσεις των ζώων. Δηλαδή, αν θα μας πει ο Άκης, πιστεύω, πιο... πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού πω Γιώργο Πόκια, τώρα πλέξαμε και στο Γιώργη, δεν θα δούμε, πρέπει να λέμε με τα επίθετα για να το ξεχωρίζουμε, έτσι. Η Διεθνής Διακήρυξη λοιπόν των Δικαιωμάτων των Ζώων το 1978, μεταξύ άλλων, λέει ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Κάθε οποιοδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα ιατρικός επιστημονικός αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων, η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούσε γενοκτονία, κάθε σκηνή βία στην τηλεόραση και το σινεμά με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί. Και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται. Έτσι κάποια ενδεικτικά ανέφερα για να σου δώσω και την αφορμή να ξεκινήσεις και να μας πεις λίγα πράγματα, γιατί πραγματικά είπαμε ότι θέλουμε ακόμη περισσότερο να καταδείξουμε αυτό το κοινωνικό, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, θέμα. Αυτό που ανέφερες προηγουμένως, Νεκτάρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά αποτελεί το θεμελιώδη νόμο για την προστασία των ζώων και πραγματικά θα πρέπει να ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι, οι πολίτες, ότι και αυτά είναι πλάσματα του Θεού, όπως λέμε, και έχουν και αυτά τα δικαιώματα και έχουν και ίσα δικαιώματα και πρέπει πραγματικά να τα αναδεικνύουμε και να τα στηρίζουμε. Αυτή είναι η έννοια ουσιαστικά, να προεκτείνω λίγο αυτά που είπε ο Γιώργος ο Κυπρέος για τη φιλοζωία, η έννοια της φιλοζωίας και η δικιά μας υποχρέωση, η δικιά μας ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και του Δήμου που έχουμε την αρμοδιότητα, είναι πραγματικά να στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Να αντιληφθούμε όλοι ότι τα ζώα δεν είναι εδώ ούτε για να τα κλωτσάμε, ούτε για να τα βασανίζουμε, ούτε να πειραματιζόμαστε. Είναι πλάσματα τα οποία μπορούν να είναι δίπλα μας και ειλικρινά σου λέω, επειδή έχω και εγώ προσωπικά αρκετά χρόνια ζώα κοντά μου, θεωρώ ότι αλλάζει και η ψυχολογία, αλλάζει η εικόνα, τα παιδιά γίνονται πιο φιλικά, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μια συντροφιά και ο κάθε άνθρωπος νιώθει μια συντροφιά που δύσκολα, στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, μπορεί να τη βρει από κάπου αλλού. Έχουν μια πιστότητα, γι' αυτό τους λέμε πιστούς φίλους. Ιδιαίτερα τα σκυλιά, μια και είναι και η λειτουργία του κοινοκομείου, πιστεύω ότι αυτή την έννοια την προσωποποιούν, την πίστη δηλαδή, στο αφεντικό του, και όταν δώσουμε τροφή ή ένα χάδι στο σκυλί, να ξέρεις, και ξέρουμε και το ξέρουμε όλοι ότι θα στο επιστρέψει πολλαπλάσια το ζώο στην όποια στιγμή το χρειαστείς. Άρα ουσιαστικά αυτές είναι βασικές έννοιες. Τώρα όσον αφορά το νησί μας, επαναλαμβάνω, θα το συνδέω και θα το πω ακόμη μια φορά. Το νησί μας είναι ένας προορισμός τουριστικός, ένα νησί με μεγάλη ιστορία, παράδοση και πολιτισμό. Είναι στραμμένα πάνω του τα βλέμματα όλου του κόσμου. Είναι γνωστό, είναι υψηλός τουριστικός προορισμός. Κάνουμε μια προσπάθεια στο Δήμο, προϋπήρχε αυτή η προσπάθεια και τη συνεχίζουμε και προσπαθούμε να την εντείνουμε περισσότερο. Κάνουμε μια προσπάθεια να πιστοποιήσουμε σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό την έννοια της φιλοζωίας. Και αυτό χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται συνδρομή, εθελοντισμό, βοήθεια και κυρίως κοινωνική αποδοχή, κοινωνική συμφωνία, όλοι μαζί να το προωθήσουμε, γιατί αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην ίδια την εικόνα του νησιού και στην ίδια την ανάπτυξη του νησιού. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιος που σε ακούει αυτή τη στιγμή και απευθύνει σε αυτή την έκκληση, πώς μπορεί να βοηθήσει? Θα ήθελα, θα το πω τώρα, αν και θα ήταν το διατάφτα, αλλά θα το πω τώρα. Παραδείγματος χάρη, θα αφήσουμε τα ζώα τα οποία πρέπει όσοι μπορούμε και όλοι μπορούμε, πίστεψε με, όλοι μπορούμε, να υιοθετήσουμε ζώα. Είναι βασική έννοια. Ακόμη και στο σπίτι, ακόμη και στο διαμέρισμα, μπορείς να φιλοξενήσεις ένα ζώο, να ζει μαζί σου, να μεγαλώνει μαζί σου και να συμβιώνεις μαζί του, και πίστεψε με, ούτε το κόστος είναι τεράστιο,
πια, θα μας τα πει και ο Άκης, και ο Πρεσιάνης, ούτε υπάρχουν δυσκολίες ιδιαίτερες. Παλιά υπήρχαν, ας πούμε, νόμοι που απαγόρευαν να ζουν τα ζώα στις πολυκατοικίες κτλ. Αυτά έχουν ξεπεραστεί, ευτυχώς. Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άλλος θα μπει στη διαδικασία της υιοθεσίας αυτών των ζώων, θα πρέπει να έχει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει για να μπορεί το ζώο να έχει μια ποιοτική ζωή κοντά. Και βεβαίως όσον αφορά τα υπόλοιπα που δεν είναι πια δεσποζόμενα, που δεν έχουν αφεντικό, αυτά συνδράμουν οι υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως, και θέλω να το πω και να τους ευχαριστήσω δημόσια, γιατί πραγματικά η δουλειά που κάνει η Φιλοζωική και ο κύριος Κυπρέος στο Συμβούλιο και η κυρία Δημέλη και ο Γιώργος Υπουργικός και όλοι οι εθελοντές είναι τεράστια. Είναι μια υποχρέωση του Δήμου που δυστυχώς με τις αγκυλώσεις που έχει το δημόσιο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Οι οποίοι χάνουν χρόνο, χάνουν ώρες, χρήμα για να στηρίξουν αυτή τη δομή και βεβαίως και εμείς στον βαθμό που μπορούμε. Και πραγματικά είναι προτεραιότητα και, είναι και θέλω και εδώ να το ευχαριστήσω και δημόσια και τον Δήμαρχο τον Φώτιο Χατζηδιάκο, γιατί στο συγκεκριμένο κομμάτι πραγματικά ό,τι ζητάμε, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε στις όποιες δυνατότητες έχει ο Δήμος με όλη αυτή τη λειτουργία, τη δυσκολία λειτουργίας. Άρα, τα δεσποζόμενα κοινοκομείο, θα σου πω ότι απαιτείται ακόμη και άλλο κοινοκομείο, έχουν δίκιο οι φίλοι και συνεργάτες που μιλάνε ότι έχουμε στηβάξει αρκετές ψυχές σκυλιών πάνω στο κοινοκομείο, είναι πολύ λιγότερες οι δυνατότητες του συγκεκριμένου κοινοκομείου, όμως οι ανάγκες είναι τεράστιες, παίρνουν κάθε μέρα και μας ενοχλούν να περισυλλέξουμε αδέσποτα κτλ. Απαιτείται να κάνουμε ένα δεύτερο κοινοκομείο, βρισκόμαστε στη διερεύνηση. Στις 12 του Ιουνίου στην Αθήνα υπάρχει μια μεγάλη ημερίδα για το ζήτημα αυτό και θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να δούμε τον τρόπο χρηματοδότησης μιας νέας δομής. Εθελοντισμός λοιπόν, μάλλον υιοθεσίες, συνδρομή εθελοντική και δράση. Όσοι συμπατριώτες μας έχουν τη δυνατότητα μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες να πάνε στο Δημοτικό Κοινοκομείο που είναι εδώ στο Τσαΐρι, να βοηθήσουν. Θα δούμε κάποια πλάνα σε λίγο. Θα δείξει και τα πλάνα. Και τρίτον, όσοι μπορούν και δεν μπορούν να υιοθετήσουν, αλλά μπορούν να συνδράμουν είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε με τροφές για τη λειτουργία του κοινοκομείου, γιατί φαντάζεστε ότι ένα κοινοκομείο τώρα αυτή τη στιγμή έχει 350 σκυλιά συν τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι όποιος προϋπολογισμός είχαμε στην αρχή για 150 που λέγανε εδώ οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες, έχει ξεφύγει οικονομικά, άρα χρειαζόμαστε και την οικονομική στήριξη. Άρα λοιπόν σημαίνει αυτά τα πολύ πράγματα. Απλά, Γιούλα, ότι θέλει τροφές, θέλει φάρμακα. Ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα για εικονικές υιοθεσίες, που σημαίνει τι, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρεί ένα ζώο στο χώρο του για κάποιους λόγους, γιατί δεν έχει τις υποδομές, είτε τον χώρο, είτε τις υποδομές, έχει αλλεργία ή κάτι, μπορεί να συνεισφέρει, να επιλέξει 1, 2, 3 ζωάκια ας πούμε και να συνεισφέρει ένα μικρό ποσό, 1, 2, 3 ευρώ το μήνα και να πει ότι αυτά τα χρήματα τα δίνω για αυτό το συγκεκριμένο ζώο. Το έχω υιοθετήσει εικονικά, μέχρι να υιοθετηθεί κανονικά από κάποιον άλλο άνθρωπο και να επιλέξει μετά κάποιο άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή, και βλέπω υπάρχει μια ανταπόκριση σχετική πάνω σε αυτό. Δηλαδή έχουν αρχίσει ο κόσμος και κινούνται με αυτό το... Να μας πει κάτι ο Άκης από πλευράς κτηνιατρικής. Έχω εγώ αυτή την επιθυμία να υιοθετήσω, να πάω στο δημοτικό κοινοκομείο. Μου αρέσει κάποιο ζώο και το παίρνω, το υιοθετώ. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Μετά από το πρώτο στάδιο της υιοθεσίας, που υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες... Μπορώ να επιλέξω, για να μπαίνουν και στη συζήτηση, μπορώ να επιλέξω ό,τι θέλω από αυτά που υπάρχουν εκεί? Εξαρτάται και από τη δικιά σας προσωπικότητα. Κατά πόσο μπορείτε να μεγαλώσετε ένα σκυλί, μάλιστα, κατά πόσο μπορείτε... Αυτό το κρίνετε εσείς? Το κρίνουν άτομα τα οποία συμμετέχουν σε μια επιτροπή η οποία κάνει τις υιοθεσίες και κρίνουν ανάλογα το άτομο, το ζώο, την επικίνδυνοτητα του ζώου. Ίσως δεν μπορούμε να το δώσουμε οπουδήποτε. Αυτό που ήθελα εγώ να συμπληρώσω, πάτερ μου, είναι ότι η αδιαφορία για την πανίδα μας γενικότερα είναι και ένας τρόπος παθητικής κακοποίησης των ζώων. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα αυτό το οποίο θίγεις, Γιώργο, και πολύ καλά κάνεις που το θίγεις. Γιατί πραγματικά αν βρούμε ο καθένας την ισορροπία μας, λύνουμε πολλά πράγματα.
Σαφώς. Τι κάνουμε μετά, Ακή? Τη στιγμή που θεατετήσουμε ένα ζώο, πρώτη επίσκεψη στο γιατρό, στον κτηνίατρο. Οι πρώτες συμβουλές, οι πρώτες εξετάσεις, τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να παραμείνει το ζώο υγιές. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά βασικοί εμβολιασμοί που πρέπει να γίνονται. Από παρασιτώσεις για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα είναι απαραίτητα για να μπορέσει ένα ζώο στα πρώτα στάδια της ζωής του να μπορέσει να βρει το δρόμο του. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές είτε το ζώο προέρχεται από υιοθεσία, είτε το ζώο προέρχεται από αγορά, δυστυχώς, πολύ γρήγορα, έτσι, επειδή το ζώο έχει τις ανάγκες του, θέλει την προσοχή του και ειδικά το πρώτο διάστημα, τους πρώτους 4 με 5 μήνες, θέλει συχνές επισκέψεις για να γίνουν σωστοί εμβολιασμοί, ξεχνιούνται, παρατιούνται κτλ. Αφήνονται το ζώο μόνο του, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά, είτε αδέσποτα με αυτόν τον τρόπο, είτε να έχουμε. Θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο των αδέσποτων. Τώρα μου έρχεται κάτι το οποίο παρατηρώ όταν πηγαίνω εκεί στο μοναστήρι στο Θάρι. Βλέπω μεγάλα κοπάδια από εγωπρόβατα, τα οποία έχουν κάποιους σκύλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να τα βλέπουν. Αλλά αυτά τα ζώα τα βλέπω μέσα στον ήλιο, σε αντίξωες συνθήκες, να κακομεταχειρίζονται από μόνα τους. Γιατί δεν θα πάει ο άλλος να του δώσει το νερό που χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι εγωπρόβατο. Για ένα δεσποζόμενο ζώο ισχύει και για αυτά τα ζώα. Και οι microchips πρέπει να έχουν και εμβόλια πρέπει να κάνουν και από παρασιτώσεις πρέπει να κάνουν και τη σωστή διατροφή τους πρέπει να έχουν και τη φροντίδα τους πρέπει να έχουν και το νερό τους, όλα αυτά. Τώρα, γιατί φτάνουμε Ναι, ναι, Γιούλα. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη κατηγορία των βοσκών. Οι οποίοι... Μια παρένθεση, τα ζώα αυτά τα περισσότερα, η μεγάλη πλειοψηφία είναι αδήλωτα ζώα, ναι. Χωρίς ενότιο, αδέσποτα θεωρητικά. Είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το θίξουμε και αυτό. Και για τα σκυλιά, κυρίως για τα εγωπρόβατα, είπα τώρα. Εμπλέκεται και ο αντιδημαρχός, γι' αυτό το έθεσα. Είναι από τα μεγάλα ζητήματα, δυστυχώς. Είναι από τα μεγάλα ζητήματα, δυστυχώς. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλά παράπονα. Η φιλοζωική με τους μηχανισμούς που έχει. Συνεχώς παρεμβαίνει και με παρεμβάσει στον εισαγγελέα. Είναι ένα από τα ζητήματα που και εγώ σε συναντήσεις με κτηνοτρόφους βάζω. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με νοοτροπίες και αντιλήψεις χρόνων που πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Και εδώ δυστυχώς η μόνη λύση νεκτάριε είναι η εφαρμογή του νόμου και η επιβολή των προστήμων. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι σε αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα με αυτά τα ζώα τα αδέσποτα, η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα αυστηρά πρόστιμα εναντίον όλων. Ένα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επίσης οι ιδιοκτήτες των ζώων θα πρέπει να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις αυτές που περιέγραψε ο Άκης προηγουμένως, που δεν είναι πολλά. Απλώς είναι να το βάλουν σαν προτεραιότητα. Σαν προτεραιότητα. Μπορούσα να πω. Και θα ελέγχονται επίσης αν εφαρμόστηκαν όλα αυτά. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, δηλαδή το γεγονός ότι έχει την ταυτότητά του, πώς έχεις την ταυτότητα, έχω εγώ την ταυτότητα, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση που είναι νόμος, πρέπει να εφαρμόζεται. Γιατί όταν ένα ζώο χαθεί, με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση το βρίσκεις. Ακόμη βλέπεις συχνά κάποιοι που είναι δεμένοι με ζώα χάνουν το ζώο τους και το ψάχνουν. Εάν λοιπόν αυτό το δίκτυο απλωθεί και μπορέσουμε να έχουμε ταυτοποιημένα ηλεκτρονικά με τα τσιπάκια αυτά τα οποία είναι ακίνδυνα και, και πολύ μικρού κόστους και έχουμε την ταυτότητα με τα μηχανήματα βρίσκουμε το ζώο ανήκει στον νεκτάριο τον Μπόκια, τον παίρνουμε στο τηλέφωνο, έχουμε τα στοιχεία του, έχουμε τη βάση δεδομένων και τον παίρνουμε και τον ενημερώνουμε. Αυτό είναι το πρώτο και σε αυτό το κομμάτι ήδη εκπαιδεύουμε από πλευράς του Δήμου για πρώτη φορά. Εκπαιδεύουμε προσωπικό που θα κάνει αυτούς τους ελέγχους πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο ήδη τα συνεργεία θα βγούνε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρόσεξε, παίρνει το σκυλί, βγαίνει ο άλλος, παίρνει πόρτα το σκυλί σε όλη την Δυτική Ευρώπη, την προοδευμένη Ευρώπη πώς τη λέμε κτλ. Μέσα θα έχει τη τσάντα, βέβαια, το γάντι για τα απορρίμματα. Δεν γίνεται να περνάμε και μετά από πίσω στα πεζοδρόμια και στους δρόμους μας να είναι αυτά. Είναι βασικές υποχρεώσεις. Ο νομοθέτης, συγγνώμη, θεωρεί ότι έχει το ίδιο πρόστιμο για το ζώο που δεν έχει microchip και το ζώο το οποίο αφήνει στα απορρίμματα στο... Αυτό. Έχει ακριβώς το ίδιο. Και υπάρχει και έκδοση βιβλιαρίου υγείας. Βέβαια.
Αυτό που βλέπω τώρα και που να πω επίσης, και να πω επίσης, ιδιαίτερα για, το, να πω για τον Άκη και τους κτηνιάτρους της Ρόδου που είναι εξαιρετικοί, ότι όλοι πια έχουν και ηλεκτρονική δυνατότητα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Άκης, ξέχασε, εγώ ας πούμε που πηγαίνω στον Περσιάνη το σκύλο μου, θα με πάρει τηλέφωνο ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο. Δηλαδή ακόμη και αυτό, αν ο άλλος σε ενοχλεί, ο ίδιος ο κτηνίατος, γιατί υπάρχει πια ηλεκτρονική έτσι, δυνατότητα, με ένα μήνυμα να σου έρχεται και ότι πρέπει να περάσει το γατί σου ή το σκυλί σου. Το θέμα είναι, Γιώργο, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτή η ταυτοποίηση, πόσο εύκολο είναι να ξέρουμε ότι έχουμε πάρα αυτό εύκολο. Τον... Πάρα να επίσκεψε τον κτηνίατρο. Πάρα πολύ εύκολο. Που τα ζώα είναι στυρωμένα, οπότε και το κόστος τους... Στο κοινοκομείο όλα είναι και εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα, αλλά και στυρωμένα. Που πάει να πει τι αυτό, ότι από τη στιγμή που θα υιοθετήσει... Ιστορικό από τότε που ήρθαμε στο κοινοκομείο και έπειτα. Έτσι. Βοηθάει και ένα δέσποτο. Τώρα να κάνω μια αφελή ερώτηση. Εσείς πώς συλλέγετε στο κοινοκομείο? Πώς τους παίρνετε, έρχονται από μόνα τους, πώς? Τα περισσότερα από μόνα τους. Δεν συλλέγουμε καθόλου. Σας φέρνουνε, βεβαίως. Κάνετε επιλογή, πώς? Καθημερινά. Καθημερινά, 2 και 3 άτομα μας επισκέπτονται, βαρέθηκα το σκύλο, βρήκα χτυπημένο, βρήκα... Εντάξει, κάποιες φορές βρίσκουμε και εμείς και πηγαίνει ο Γιώργος και τα παίρνει όταν είναι χτυπημένο. Γιώργο, εθελοντές πώς υπάρχουν που έρχονται σε καθημερινή βάση για να βοηθήσουν? Σε καθημερινή βάση δεν θα το έλεγα, δεν είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Όμως είναι περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Που αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Και πιστεύω ότι το αύριο θα είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ξεκινάμε στο κοινοκομείο δεν είναι μόνο να κοιτάξουμε, ας πούμε, να περιθάλψουμε όλα αυτά τα αδέσποτα που βρίσκονται εκεί. Κοιτάμε να δούμε και λίγο πιο έξω από το κοινοκομείο. Δηλαδή τι εννοώ? Τα κακοποιημένα ζώα, τα ζώα που ζουν πάνω στα βουνά, που τα δένουν οι βοσκοί μέσα στα δάση, αυτά πρέπει να περισυλλέξουμε. Αυτά έχουν ανάγκη. Βέβαια, εκεί απλώνεται και μάλιστα αυτό ήταν που είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο αντιδήμαρχος, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι ελέγχοι, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, εμείς το κάνουμε, αλλά το κάνουμε πάρα πολύ δειλά. Όμως, αν θα έχουμε και τη βοήθεια του Δήμου, που θα μπορεί, ας πούμε, να μας ενισχύσει σε αυτό, η δράση θα είναι ακόμα πιο δυνατή και πιο να σωστή. Να σας λυθούν και τα χέρια. Μπράβο. Και αν αρχίσουν και επιβάλλονται πρόστιμα, που τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, δηλαδή στην Κρήτη, ας πούμε, αυτό το πράγμα εφαρμόζεται, ο έλεγχος του microchip. Θα πρέπει να γίνει και αυτό εδώ. Αυτό θα μπορέσει, ας πούμε, να συμμορφώσει κάποια άτομα. Μάλιστα. Και, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιώργο, ναι. Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου, στον οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω. Πόσα μέλη έχει? Τα μέλη είναι γύρω στα 500 αυτή τη στιγμή. Έτσι, βέβαια όλα αυτά τα μέλη δεν είναι ενεργά. Είναι γραμμένα, αλλά δεν είναι ενεργά στην καθημερινότητα. Είναι και πολύ περισσότερους ακόλουθους. Στη σελίδα στο Facebook έχει, είναι 12.000 μέλη. Να το λέμε, μπράβο, να το λέμε. Καλά. Το θέμα είναι ότι ο Σύλλογος Φιλοζωικής έχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη διαχείριση του κοινοκομείου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το έργο. Έχει σκοπό να προάγει τη φιλοζωία στην κοινωνία της Ρόδου με διάφορα προγράμματα τα οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, είτε με επισκέψεις σχολεία, με ομιλίες και γενικότερα μια τάση να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά στην φιλοζωία, διότι η παλαιότερη γενιά, κακά τα ψέματα, έμαθε ότι τα ζώα είναι εργαλεία, ότι τα ζώα χρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε μυαλά τώρα πλέον. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι λοιπόν να προλάβουμε τη νέα γενιά ώστε να αποκτήσει τις βασικές αρχές και να υπάρξει συνέχεια. Πώς βλέπεις τα νέα παιδιά σε αυτές τις ενημερώσεις που κάνετε? Προσωπικά είμαι πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω πια. Πάρα πολύ ευχαριστημένος, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω έχει φανεί και στην κοινωνία της Ρόδου το άνοιγμα που έκανε το κοινοκομείο. Με τη συνεργασία του Δήμου και της Φιλοζωικής έχει κάνει ένα άνοιγμα στην κοινωνία ζώων, το οποίο έχει αποδώσει. Και αν μιλούσαμε για καλύτερες εποχές δεδομένου της κρίσης, η επιτυχία αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη και θα την βλέπαμε πολύ πιο εύκολα. Εγώ όμως που κάθε μέρα είμαι εκεί, βλέπω μια τεράστια διαφορά από εποχές πριν το 10, ας πούμε, που τα πράγματα δεν ήταν καλά. Πάντως είναι βασικό, Γιώργο, αυτό το οποίο παρατηρούμε σε όλα τα επίπεδα. Εκεί που υπάρχει οικονομική κρίση,
υπάρχει μεγάλη έξαρση αισθημάτων και συναισθημάτων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε έξαρση στα περιστατικά βίας και κακοποίησης των ζώων, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί πλέον τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν πολλαπλασιαστεί και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα προλάβουμε. Μιλάμε Μάλιστα. για τέτοιο επίπεδο αύξησης. Των... Λοιπόν, προχτές βρεθήκαμε εκεί στο κοινοκομείο. Πάμε να δούμε κάποιες έτσι σκηνές και θα τις σχολιάσουμε, γιατί νομίζω, Γιούλα, ότι ο ήχος του κάθε σκύλου είναι και ιδιαίτερος. Είναι παρακαλετικός, δηλαδή σαν να παρακαλεί, σαν να μας λέει «Ελάτε πάρτε με», κάποιοι άλλοι φωνάζουν περισσότερο, κάποιοι έχουν πιο όμορφη φωνή, πιο ωραία φωνή. Πάμε λοιπόν να δούμε, ναι. γιατί όπως λέμε, μία εικόνα χίλιες λέξεις. Σωστά. Μάλιστα, είδαμε λοιπόν κάποιες σκηνές και νομίζω ο ήχος ήταν ξεχωριστό σε ορισμένα Γιούλα. Ναι. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι... Το καθένα έχει το χαρακτήρα του. Έχει το χαρακτήρα του. Πραγματικά. Έχουμε κάποια ερωτήματα, πολύ ωραία εκπομπή. Ερώτηση στον κύριο Πόκια. Τα απορρίμματα που παρατάνε οι ιδιοκτήτες των σκυλιών είναι μικρόβια. Πρέπει να αναλαμβάνουν την καθαριότητα. Επιθυμεί, λέει, να πάρει απάντηση. Είμαστε τουριστικό μέρος. Πού είναι η καθαριότητά μας? Συγχαρητήρια για την εκπομπή, αλλά τι θα γίνει με τα αδέσποτα στην Κοδρυκτόνος? Φοβούνται να κυκλοφορήσουν ακόμη και αυτοί που έχουν μικρά ζώα. Και κάποιος άλλος τηλεθεατής από την ΚΟΥ μας λέει ότι μονοπολούμε με τα σκυλιά, υπάρχουν και άλλα. Βέβαια, υπάρχουν και τα γατιά, υπάρχουν και τα ελάφια, Γιώργο, και πάρα πολλά. Και οι αλεπούδες. Μην έρθουν από το βάτι και μας κάνουν καμιά ζωή. Και εκείνο το οποίο ήθελα να πω, Γιώργο, πριν απαντήσεις, είναι ότι μιλάμε και για το δημοτικό κοινοκομείο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό. Αλλά βλέποντας αυτό το βίντεο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να οδηγήσουμε τους ανθρώπους σε αυτό ότι μπορούν να υιοθετήσουν από το κοινοκομείο. Είναι τα πράγματα ελεγμένα, οπότε είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Έτσι, Γιούλα. Υπάρχει και το καταφύγιο των γατών στην Καλυθέα, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της Φιλοζωικής και λειτουργεί. Ένα δεύτερο κομμάτι της φιλοζωικής με μεγάλο αριθμό γατιών, που επίσης μπορεί οποιοδήποτε θέλει να πάει και να υιοθετήσει κάποια γάτα. Θα δώσουμε κάποια τηλέφωνα στο τέλος και νομίζω όσοι θέλουν μπορούν να απευθυνθούν. Λοιπόν, επειδή πρέπει να απαντήσει ο αντιδήμαρχος. Ο ένας συμπολίτης μας, τηλεθεατής, αναφέρθηκε στο ζήτημα της καθαριότητας. Νομίζω ότι είπα προηγουμένως, δυστυχώς δεν υπήρχε καμία δομή, τώρα την ετοιμάζουμε.
στο κομμάτι του ελέγχου και της επιβολής προστήμων, γιατί πραγματικά όποιος έχει τα ζώα πρέπει ταυτόχρονα να έχει και την ευθύνη. Αυτή είναι η έννοια του πολίτη. Ξέρετε, το να λέμε καθαρίσουμε κάτι, υπάρχουν και ευθύνες κάποιων των πολιτών, έχει και υποχρεώσεις ο πολίτης. Άρα το να έχει το σκυλί του βόλτα και να μην μαζεύει τα απορρίμματα, οκ. Okay. Θα πάει ο Δήμος μία να τα μαζέψει, θα πάει δύο, αλλά θα εφαρμοστεί πια ο νόμος, αυτό είπα προηγουμένως, και θα αρχίσουν να επιβάλλονται και τα πρόστιμα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες περιοχές, ακούστε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα αδέσποτα δεν μπορούν να μαζευτούν σε ένα χώρο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να είναι σαφές. Και μάλιστα και ο νόμος και η Ευρωπαϊκή Οδηγία και ο νόμος λέει ότι τα αδέσποτα περισυλλέγονται, ελέγχονται ιατρικά, τσιπάρονται, κάνεις τα εμβόλια και τα επαναφέρεις στο φυσικό τους χώρο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην έχουμε από αύριο τηλέφωνα, παιδιά, εγώ έχω αδέσποτο εδώ, αλλά θα του πάρετε, παιδιά κτλ. Αυτά πολύ δεν καλά κάνεις που το λες αυτό. Είναι γιατί πάρα πολύ πρέπει βασικό. Να αποφύγουμε αυτό. Αυτό τον είναι κίνδυνο. Πάρα πολύ βασικό, γιατί πράγματι το γεγονός ότι δεν έχουν προωθηθεί, και αυτή είναι η αγωνία η δικιά μας και των συνεργατών μας εδώ, ότι δεν θέλουμε να προωθηθούν περισσότερο υιοθεσίες. Γιατί το γεγονός ότι δεν έχουν την ταχύτητα που εμείς θέλουμε έχει σαν αποτέλεσμα να στηβάζονται για χρόνια σκυλιά εκεί, τα οποία πρέπει να φύγουν στη φύση. Πρέπει να πάνε σε ένα φυσικό περιβάλλον. Πρέπει να πάνε σε ένα οικιακό περιβάλλον. Πρέπει να πάνε σε μια οικογένεια. Άρα, λύση δεν είναι ότι αδέσποτο έχει, να αρχίσουμε τώρα από αύριο και να παίρνουμε τηλέφωνο, αλλάτε μαζέψτε τα, με αυτά λέγατε κτλ. Δεν λέμε αυτά. Δεν υπάρχει χώρος και δεν πρέπει. Και δεν πρέπει, δεν είναι το θέμα του χώρου. Και χώρος να υπήρχε, κύριε Κριτικέ, δεν είναι το θέμα του χώρου. Η εφαρμογή του νόμου και της οδηγίας λέει ότι το αδέσποτο περισυλλέγεται, κάνει όλα αυτά τα οποία είπαμε και επιστρέφει στο φυσικό του χώρο. Και έχεις πια, θεωρείται, όταν είναι αδέσποτο, μπαίνει το τσιπάκι του Δήμου, ότι είναι ιδιοκτησία του Δήμου, αλλά επιστρέφει στο φυσικό του χώρο. Μόνο, Γιώργο μου, συγγνώμη, μόνο εκεί όπου είναι νοσοκομεία, σχολεία κτλ., εκεί υπάρχει μια. Να διακόψω, Γιώργο, ένα λεπτό, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία από την ΚΟ, τον πρόεδρο της Φιλοζωικής από την ΚΟ, ο κύριος Τρακώσας Ευάγγελος. Το λέω σωστά? Μάλιστα. Για πείτε μας, μια και μας παρακολουθείτε και από την ΚΟ. Πάτερ Νεκτάριε, καταρχήν, επειδή ανήκω και στον κύκλο της Εκκλησίας και βαθιά θρησκευόμενη, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι την έκτη μέρα της δημιουργίας που έγινε ο άνθρωπος, την ίδια ημέρα ο Θεός έκανε και τα ζώα. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, αυτό ήθελα να πω στο τέλος. Που δυστυχώς όμως, επειδή έχω μεγαλώσει και στη Ρόδο, γιατί έχω σπουδάσει στη Ρόδο, ήμουνα στη Σχολή Εργοτικών, και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος 4039, ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, θα έλεγα ότι είναι ελβετικός νόμος, αλλά δυστυχώς οι ανθρώπινες καρδιές δεν ακολουθούν τον νόμο. Δηλαδή, και δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι λύση να φτιάχνουμε κοινοκομεία τα οποία είναι ουσιαστικά είναι φυλακές για τα ζώα. Τα ζώα έχουν ανάγκη από τη συντροφία του ανθρώπου. Γι' αυτό εμείς δίνουμε εδώ στην ΚΟ πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε συστήρωση. Μάλιστα. Και στις υιοθεσίες και προς άλλες χώρες. Νομίζω ότι, αγαπητέ κύριε Ευάγγελε, αυτός είναι και ο σκοπός και της εκπομπής, και νομίζω ότι το είπε και ο Αντιδήμαρχος και ο γιατρός και από εδώ, από το κοινοκομείο, ότι αυτό θέλουμε κι εμείς. Ακούμε για προστήματα και τιμωρίες. Κάτι θα γίνει. Ερώτημα είναι ότι πρέπει και οι κυνηγοί, ένα μεγάλο μέρος των σκυλιών που δημιουργούνται, γιατί τα κοινοκομεία δυστυχώς έχουν γίνει χώρος εγκατάληψης, γιατί και εγώ έχω έρθει στη Ρόδο και έχω βοηθήσει στο κοινοκομείο πριν 10 χρόνια μαζί με τις ξένες κοπέλες που ήταν εκεί, και έρχονται δεκάδες αδέσποτα τα οποία έρχονται, τα φέρνουν εκεί και τα εγκαταλείπουν χωρίς να στηρώνουν τα σκυλιά, αλλά αφού γνωρίζουν ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τα παραλάβει. Επαναλαμβάνεται το ίδιο έγκλημα κάθε χρόνο δύο φορές, να έρχονται και να τα αφήνουν. Μάλιστα. Άρα τι γίνεται, πρέπει να χρειάζεται τρόπος πρόληψης και όχι τιμωρίας. Αν μου επιτρέπεις, δίνουμε βάρος στην πρόληψη, αλλά πρέπει πάντα να επιθυμίζουμε και την τιμωρία, γιατί αυτή είναι και ίσως και πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, στις υπόλοιπες χώρες, αυτά τα οποία μίλησα προηγουμένως για τα πρόστιμα, δεν είπα ότι θα βάλουμε, ούτε θα τιμωρήσουμε κανένα. Αλλά είπα το αυτονόητο. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη,
όπου ο καθένας θα βγάζει το σκυλάκι του βόλτα, θα πρέπει να έχει το φαράσι, τη σακούλα κτλ. Αυτά πρέπει να γίνουν. Θα γίνουν λοιπόν, θα επιδιώξουμε να γίνουν. Αλλά επειδή θα μου πούν κάποιοι ότι δεν πάνε να λες ό,τι θες, εγώ είμαι υποχρεωμένος, σαν δήμος που έχω την ευθύνη, να πω ότι θα γίνουν οι παρατηρήσεις, αλλά όσοι δεν καταλαβαίνουν, θα πέσουν και τα πρόστιμα. Μην παρεξηγηθεί αυτό. Να τηρηθεί κάποια στιγμή και ο νόμος. Νομίζω ότι το ίδιο λέτε. Λίγο υπάρχει. Όχι, είπε ότι δεν έπρεπε να δώσουμε τόσο βάρο στην κοινωνία. Η εφαρμογή του νόμου, Βαγγέλη, πρόεδρε μου, η εφαρμογή του νόμου προβλέπει και αυτά. Δεν θα κάνουμε εφαρμογή του νόμου à la carte, θα κάνουμε συνολική. Έλεγε ο Γκάντι κάποτε, αν θες να δεις έναν λαό, αν είναι πολιτισμένος, δες πώς συμπεριφέρονται στα ζώα και στο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ζώα φυσικά δεν είναι μόνο τα σκυλιά και τα γατάκια. Βεβαίως. Εγώ συμφωνώ. Είναι για γελαδές, είναι τα ζώα, τα αρνιά. Όλα. Το οποίο έχω μεγαλώσει στη Ρόδο και τα Λάθια. Ακούμε ότι κάποιοι τα πυροβολάνε εκεί. Δηλαδή πρέπει συνολικά να αποκτήσουμε σεβασμό στα δημιουργήματα. Γιατί αυτά τα πλάσματα είναι ανυπεράσπιστα. Έτσι. Και μα διαβάσαμε και τα δικαιώματα. Ακριβώς. Μα δεν μιλάμε. Κοιτάξτε, Ευαγγέλια. Ένα ζώο, εδώ στην ΚΟΚ, όπως και στη Ρόδο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τον εσωτερικό κακό τους κόσμο, ψυχολογικό τους κόσμο. Εμείς όμως θα σταθούμε στα θετικά και θα προτρέψουμε τον κόσμο να αφήσουμε αυτές τις λανθάνουσες συμπεριφορές. Ακριβώς. Θέλουμε να δώσουμε την αισιοδοξία. Να δώσουμε μεγάλο βάρος στην ενημέρωση στα παιδιά. Έτσι. Στα παιδιά. Και όχι και στα παιδιά να καταλάβουν να είναι ευαίσθητα, να τα αγαπάνε. Πολύ σωστό. Και όχι μόνο τα ζώα. Και όλη τη φύση, τα δέντρα. Έτσι. Τα δέντρα και κάθε τι που υπάρχει γύρω μας. Και η χλωρίδα και η πανίδα, το είπε πολύ όμορφα ο Γιώργος. Φανταστείτε έναν κόσμο μόνο με ανθρώπους. Εντάξει. Χωρίς ζώα και χωρίς την ομορφιά του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, γιατί νομίζω ότι ενώσαμε και την ΚΟ σήμερα, έτσι. Γιατί πραγματικά αυτό είναι χριστιανικό, να σεβαστούμε τη δημιουργία του Κυρίου. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Άρα λοιπόν εμείς θα προτρέψουμε για μια ακόμη φορά τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας. Ναι. Πού μπορούν να απευθυνθούν? Στο 69476. 69476 λοιπόν είναι το τηλέφωνο της... Ναι, του κοινοκομείου. Του κοινοκομείου που βρίσκεται... Στο Τσαΐρι. Στο Τσαΐρι. Απέναντι από την παλιά Mercedes. Και βέβαια το τηλέφωνο το σηκώνουμε συνήθως μετά τις 12, γιατί πριν τρέχουμε στις αυλές, τρέχουμε για κάποια ζώα άρρωστα. Λοιπόν, εθελοντές τώρα, ποιοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν, επειδή έγινε μία ανοίξη στην αρχή και είπε ο Γιώργος ότι έρχονται και πολλοί επισκέπτες, τουρίστες, οι οποίοι έρχονται γιατί αυτοί έχουν ανεπτυγμένο, θα έλεγα, το αίσθημα αυτό της ζωοφιλίας με την καλή έννοια. Για πες, Γιώργο. Θα σας πω εγώ. Πρόσφατο παράδειγμα, έχουμε τώρα 4-5 μέρες. Έτσι, που έχει ξεκινήσει ο τουρισμός και έρχεται στη Ρόδο. Λοιπόν, ήδη έχουμε τρεις υιοθεσίες. Σήμερα, ας πούμε, έστειλε ένα σκυλάκι που συγκεκριμένα αυτό το σκυλάκι μας το έφερε η κυρία Μικρομανώλη της Στυροφυλακής. Το είχαν βρει, δεν ξέρω, στο δρόμο. Ναι, δύο αδελφάκια που βοηθάνε. Η Στυροφυλακή είναι δίπλα μας. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή με τις κακοποιήσεις των ζώων, όποτε τους χρειαστήκαμε, ήταν πάντοτε δίπλα μας. Και πραγματικά φέραμε αποτέλεσμα. Και θα θέλαμε να το συνεχίσουμε βέβαια αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, και εκεί πρέπει να δώσουμε έτσι λίγη βάση, εμείς τουλάχιστον εκεί στο κοινοκομείο, τώρα που ξεκινάει η τουριστική σεζόν, οι ξένοι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι με τα αδέσποτα. Λοιπόν, και με την επίσκεψή τους εκεί θα κάνουν δωρεές, θα κάνουν υιοθεσίες, θα έρθουν να βοηθήσουν. Δηλαδή εγώ ας πούμε πέρσι το καλοκαίρι, το βίωσα αυτό σχεδόν καθημερινά. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι, ας πούμε, παρατάγανε... Από διάφορες περιοχές. Ναι. Δηλαδή από διάφορες... επισκέπτες, ας πούμε, από Γερμανία... Από Σκανδιναβία, Γερμανία, από Αμερική, από Αυστραλία, παντού. Μάλιστα. Από όλο τον κόσμο. Και μάλιστα ψάχνουν να βρουν πού είναι. Δηλαδή με το που φτάνουν, ας πούμε, στη Ρόδο για να κάνουν τις διακοπές τους, το πρώτο πράγμα... Ξέρουν ήδη. Βλέπω μία ερώτηση εδώ, Γιώργο, που λέει μία, τώρα δεν θέλει να πούμε το όνομα, αλλά θέλω να έρθω, λέει, διακοπές από ένα μέρος εκτός Ελλάδος και έχω ψάξει σε 3 ξενοδοχεία και δεν δέχονται το σκύλο που θέλω να φέρω. Ας απευθυνθούν σε εμάς λοιπόν στο κοινοκομείο, εμείς ξέρουμε να τους κατευθύνουμε σε κάποια ξενοδοχεία που δέχονται τα σκύλα. Τα περισσότερα δέχονται τώρα, αν είναι κάποια. Εντάξει, έτυχε τώρα στην περίπτωση. Για πες, Γιώργο,
πάση περιπτώσει να συνδράμει με τον εθελοντισμό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που συμβαίνει το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο περίπου και να καταλάβετε και τη σημαντικότητα ακόμα και της απλής πράξης. Έχουμε μια ομάδα κοριτσιών λοιπόν, η οποία κάθε Σάββατο, γύρω στα 10-12 κορίτσια, ανεβαίνουν στο κοινοκομείο, παίρνουν βόλτα τα σκυλιά, τα χαϊδεύουν, τα βγάζουν έξω από το κοινοκομείο και εν πάση περιπτώσει συνδράμουν με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, οποιοδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βοηθήσει το έργο. Είναι ή θα έλεγα εγώ, Γιώργο, τα 10 μπορούν να γίνουν 20. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ εύκολα. Βεβαίως. Οι υπαλλήλοι του κοινοκομείου είναι λίγοι. Με την... Και δεν μπορούν, ας πούμε, και οι εθελοντές, ναι, δεν μπορούν να βγάζουν τα σκυλιά, ας πούμε, βόλτα. Οπότε αυτό που έχουμε οργανώσει, που έρχονται, ας πούμε, κάθε Σάββατο οι κοπέλες μέχρι τώρα και έρχονται και τα βγάζουν μία βόλτα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα θέλαμε, ας πούμε, το... Επιδρά και στην ψυχορθή σύνθεση των ίδιων των ζώων. Διότι πολλοί θεωρούν τα ζώα ψυχικά δεν. Είναι τεράστιο λάθος. Ακόμα και η επιθετικότητα κάποιων ζώων, ακόμα και η φοβικότητα κάποιων ζώων είναι ψυχολογικός παράγοντας. Είναι δεδομένο λοιπόν. Και ό,τι δίνεις, παίρνεις. Έτσι ακριβώς είναι. Πώς το συγκεκριμένο κομμάτι μέσα και μέσα για το κοινοκομείο, ότι εμείς προσπαθούμε, και κυρίως η φιλοζωική, αλλά και εμείς όπου μπορούμε, να κάνουμε και πιο φιλικό και πιο επισκέψιμο το χώρο. Σωστά. Στο επίπεδο των υποδομών ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται κάποιες παρεμβάσεις και από ιδιώτες και εμείς τα συνδράμουμε να μπορέσει να υπάρχει επισκεψιμότητα, να υπάρχει πρώτη επαφή. Γιατί άλλο τώρα που λέμε εμείς ελάτε να υιοθετήσετε και άλλο να πάει μια οικογένεια με τα παιδιά να μπορέσει να τα προσεγγίσει. Σωστά. Τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά θα πει να πάρουμε και το σκυλάκι αυτό γιατί μου άρεσε περισσότερο. Άρα και εμείς προχωρούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η φιλοζωική και εμείς στηρίζουμε στο να γίνει πιο φιλικός ο χώρος, πιο επισκέψιμος, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό, γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό. Θα ήθελα όμως στο συγκεκριμένο κομμάτι λίγο να επισημάνω σε αυτό που είπε ο συμπατριώτης, ο φίλος από την ΚΟ, στο κομμάτι των στηρώσεων, και δεν ξέρω, ο Άκης εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήδη από τα προηγούμενα προγράμματα που έχουμε κάνει στο κοινοκομείο, η κυρία Δημέλη, 6.000-7.000, 8.000 στηρώσεις έχουμε κάνει. Πώς έχουμε κάνει? Σύνολο. Στα προηγούμενα χρόνια. Χρόνια. Ναι. Δηλαδή, γάτες υπάρχουν κάποια σκυλιά. Προγράμματα. Ναι, γάτια και σκυλιά. Κάποια προγράμματα, γιατί η αύξηση του ο πολλαπλασιασμός του αδέσποτου πληθυσμού είναι μεγάλο ζήτημα. Και είναι ο μοναδικός τρόπος να το ελέγξουμε. Και είναι ο μοναδικός τρόπος να το ελέγξουμε. Πολύ σωστά αυτό. Είναι να γίνονται οι στηρώσεις, να μην πολλαπλασιάζονται, γιατί μια γέννα, ένα σκυλί. Εγώ είχα στην αρχή. Yeah. Το οποίο πόσες έκανε 7 στηρώσεις έχουν γίνει τελευταία εκεί. Ναι. Αυτό θα μας πούνε. Μιλάμε από το Σάββατο. Ναι. Κύριε Περσιάνη, από το Σάββατο είμαστε σε πρόγραμμα στηρώσεων, το οποίο θα διαρκέσει περίπου μέχρι τις 25 Μαΐου. Και ευελπιστούμε. Ιουνίου. 25 Ιουνίου, με συγχωρείτε. Ναι. Μέχρι τις 25 Ιουνίου περίπου. Και ευελπιστούμε να στηρώσουμε μεγάλο αριθμό ζώων, αδέσποτων ζώων. Εδώ θα θέλαμε και τη συνδρομή του Κτηνιατρικού Συλλόγου Ρόδου να μπει κάποιο. Δεν την έχετε, δεν την έχετε. Την έχουμε, την έχουμε. Γιατί θα τη οδεσμεύσουμε τώρα τηλεοπτικά. Θέλω λοιπόν οι κτηνίατροι της Ρόδου να προσπαθήσουν ή να κάνουν κάποια καλύτερη τιμή φιλική για τα αδέσποτα ή να κάνουν ένα πρόγραμμα. Για κάποια λίγα ζώα κάθε μήνα για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα που μπορούν και τρέχουν και μπορούν και. Νομίζω ότι συνδράμουν και είναι. Πάντως στο επίπεδο των στηρώσεων, εγώ πραγματικά θα ήθελα να υπήρχε αυτή η ενημέρωση περαιτέρω. Άγγι, δεν ξέρω εσύ τι. Το πολύ βασικό, ότι πρέπει να στηρώνουμε. Πρέπει να στηρώνουμε τα θηλυκά, πρέπει να στηρώνουμε και τα αρσενικά, διότι έχουμε όλο αυτό το μεγάλο αριθμό αδέσποτων. Στο τελικό στάδιο. Τα προγράμματα που λέτε στην Ελλάδα, εμείς ήρθαμε σε μια επαφή με τον Γιώργο, με τους εθελοντές κτηνιάτρους. Ναι, αλλά δυστυχώς τα εισιτήρια ήταν πάρα πολλά για 8 άτομα. Ήταν δυσβάστακτα για τις πλάτες μας και θα ερχόντουσαν 8 άτομα να στηρώσουν 30 ζώα περίπου σε ένα Σαββατοκύριακο. Πράγμα το οποίο εμάς δεν μας συνέφερε. Οπότε. Δηλαδή. Θα πληρώναμε λιγότερα χρήματα. Δεν μιλάω μόνο για αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία είναι αναδήμο και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο. Αν μπορείτε κι εσείς να το δείτε. Διάρκεια. Για να μπορέσουμε έστω το μήνα να στηρώνουμε, ας πούμε, δωρεάν ή ξέρω εγώ με κάποια καλύτερη τιμή κάποια δέσποτα. Ουσιαστικά οι κτηνίατροι και ο σύλλογος γενικότερα. Είμαστε 15 με 16 κτηνιατρία αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούμαστε στο νησί. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αντίπαλη θέση. Καμία, ποτέ. Ωραία.
πάντα νομίζω ότι προσπαθούμε έτσι στο μέγιστο. Φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει. Αυτό είναι ακριβώς. Να θίξω και ένα άλλο θέμα τώρα, μια και μιλάμε για τους κτηνιάτρους. Έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο κατά διαστήματα επανέρχεται με παράπονα προς εμάς για τις εφημερίες. Και για τις ώρες που δεν βρίσκεται κάποιος κτηνίατρος ένα βράδυ, ας πούμε, εφημερίες. Που είναι χτυπημένο ένα ζώο. Εφημερίες λειτουργούμε. Και σε Σαββατοκύριακα. Λειτουργούν, κύριε και Περσιάνη, στο... αλλά ναι. Κάποιες φορές δεν απαντούν. Λοιπόν, μια και ο λόγος είναι για τους κτηνίατρους από τηλεθεατή. Ο προστάτης Άγιος των Ζώων είναι ο Άγιος Μόδεστος. Μου παίρνουν φαίνεται τους επιλόγους, γιατί ήθελα με αυτό να κλείσω. Υπάρχει εκκλησία στον Καλαμόνα, το γνωρίζουμε και αυτό. Και θα πρέπει να παρακαλέσουν τους κτηνίατρους να έχουν φθηνότερο μικροτσίπς. Γιατί ένας που έχει 5 σκυλιά δεν μπορεί να το κάνει, λέει. Δώσε και μια ενδεικτική τιμή. Πώς γύρω στα 35 ευρώ, νομίζω, είναι ΦΠΑ. Είναι ηλεκτρονική ταυτοποίηση, έτσι. Το ΦΠΑ έχει πάει δυσανάλογα ψηλά, 24%, οπότε καταλαβαίνετε ότι η τιμή. Από κύριο Φώτιο Γεωργαρά, 18ο νηπιαγωγείο Άγιο Δημήτριο, ένας κύριος λέει συνταξιούχος με το σκυλί του, κάνει την ανάγκη στην είσοδο σχολείου, έρχεται αμέσως υπηρεσία, καθαρίζεται, αλλά αμέσως πάλι γεμίζουν. Κόπουρα να δεν τους ενδιαφέρει, πρέπει να μπουν, λέει, πρόστιμα. Θέλω να πω πρώτα, επειδή εγώ δραστηριοποιούμε... Πάντως, πριν να πεις κάτι, Άκη, ο Γιώργος μου είπε ότι αυτό το θέμα θα έχει μεγάλη απήχηση. Και πραγματικά έχει μεγάλη απήχηση, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει αυτές τις ευαισθησίες. Και καλό είναι που και μέσα από αυτό το οποίο θα πει το διαφορετικό, θα βοηθηθεί. Λοιπόν. Για λέγε. Θέλω να πω ότι εγώ δραστηριοποιούμε στο νησί, δουλεύω δηλαδή 17 χρόνια. Έτσι. Πολλά, λίγα, αυτά κρίνονται πάντα. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά εδώ με τον Γιώργο τον Μπόκια έχουν γίνει πραγματικά βήματα και με τους κύριους, βέβαια, δεν το συζητάμε, και κυρίες. Εγώ νομίζω ότι σε βοήθησε η γυναίκα σου από τότε που παντρεύτηκες. Έχεις πιο πολύ έτσι αισθήματα. Για τα ζώα. Γενικότερα. Για τη φράση την ιατρική πάμε πολύ πίσω. Πάμε πολύ πίσω. Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν γίνει πραγματικά βήματα. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι δράσεις που αναφέρονται πραγματικά είναι κάτι. Που πάει μπροστά τη φιλοζωία. Δεν έχουμε αυτό το κλειστού τύπου οίκημα το οποίο στηβάζονται μέσα τα ζώα όπως ήταν παλιότερα. Παροχημένες απόψεις και αντιλήψεις. Και θέλω να επιμείνω πολύ στις στηρώσεις. Ξέρω ότι γίνονται πάνω στηρώσεις. Θέλω να δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή τι στηρώνεται πάνω, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αναφέρονται συνέχεια περιστατικά δεσποζόμενων ζώων που πηγαίνουν και κλέβουν τη θέση ενός αδέσποτου. Και αυτό μας θλίβει ιδιαίτερα. Διότι εκεί γίνονται για τα αδέσποτα και πρέπει να στηρώνουν τα αδέσποτα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Όχι πώς θα παρισφύσουν κάποιοι να στηρώσουν δεσποζόμενα ζώα, να γίνεται πιο καλός έλεγχος πάνω σε αυτό. Και εμείς μπορούμε να σταθούμε αρρωγοί για όλο το υπόλοιπο διάστημα. Υπάρχουν, είπαμε, προγράμματα που μπορούν να τρέξουν και να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και να δούμε και τις τιμές. Έτσι, πρέπει να βρεθούμε κάποια στιγμή. Δεν έχουμε βρεθεί όλοι μαζί. Να συζητήσουμε. Να το θεωρήσουμε μία αφετηρία και αυτό εδώ πέρα το πανελάκι, γιατί δόθηκαν έτσι πολλές απόψεις και υπόθηκαν πολλά πράγματα. Να το θεωρήσουμε λοιπόν ότι είναι μία καλή αρχή και ότι μπορεί αυτό να συνεχιστεί, γιατί όλοι έχετε και όλοι μάλλον έχουμε αυτή την αίσθηση ότι βάζοντας τα θέματα στο τραπέζι μπορούμε να τα λύσουμε. Πάντα. Έχουμε αυτή τη χαρά πλέον στα πλαίσια της ανάπτυξης της φιλοσοφίας που έχουμε να λειτουργούν αρκετοί συλλογοί. Και αυτό θα βοηθήσει και θα επιτείνει το ότι ισχύει εν τη ενώση. Όλους τους θέλουμε κοντά μας για να βοηθήσουν. Έτσι. Η δικιά μου ιδέα είναι μια συνομοσπονδία φιλοσοφικών οργανώσεων, αλλά αυτό προφανώς είναι μακρινό όνειρο ακόμα. Ωραίο όμως να το πετύχουμε κάποια στιγμή. Συνομοσπονδία. Λοιπόν, πράγματι έχει δίκιο και τον τιμά ιδιαίτερα, γιατί θα μπορούσε να μιλήσει για τη φιλοζωική, αλλά πράγματι υπάρχουν και αρκετοί άλλοι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο νησί και βεβαίως και εμείς νιώθω και εγώ μια υποχρέωση ότι πρέπει κάποια στιγμή και στο συγκεκριμένο κομμάτι του συντονισμού με όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις να υπάρχει μια δράση. Θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα, γιατί πιστεύω τελικά και από την κουβέντα, Νεκτάριε, ότι η πλειοψηφία των πολιτών έχουν φιλοζωικά αισθήματα. Ο πολιτισμός μας και η αγάπη για τα ζώα, ιδιαίτερα στη Ρόδο, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη. Απλώς χρειάζεται μια συνεργασία, κοινές δράσεις και να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Και οι στόχοι, να το κλείσω, είναι οι εξής. Υιοθεσίες, στηρώσεις,
και εθελοντισμός. Αυτοί οι τρεις στόχοι θεωρώ ότι είναι η λύση του προβλήματος και βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ πάλι από το φίλο μου, η εφαρμογή του νόμου που πρέπει να γίνει σε όλες τις παραμέτρους του επίσης είναι ένα στοιχείο, γιατί εντάξει, ένας νόμος ο οποίος εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και έρχεται και στην Ελλάδα λίγο καθυστερημένα, ας μην είμαστε και μείνουμε τώρα ότι υπάρχουν πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα εκεί που δεν υπάρχει. Επειδή θα επαναλάβω, Γιώργο, και θα πω ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, θέλω να δούμε κάποιες εικόνες για να δούμε αυτή τη φιλοζωία στον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Στον Βαρθολομαίο, ο οποίος. Στον Πράσινο Πατριάρχη. Στον Πράσινο Πατριάρχη. Δείχνει πραγματικά το ενδιαφέρον. Δείχνει την αγάπη του. Έτσι. Ορίστε. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δείχνει αυτή την αγάπη την οποία όλοι μας πρέπει να τρέφουμε. Μια και όπως είπαμε έγινε το φυσικό, το φυτικό βασίλειο, το ζωικό βασίλειο και η κορονίδα όλων ο άνθρωπος. Μπράβο. Ο οποίος πρέπει να ζει αρμονικά βέβαια. Βεβαίως, με όλα αυτά. Και να, μην και να υπάρχει η λεγόμενη ισορροπία, γιατί η ισορροπία λύνει όλες τις παθογένειες μας, αγαπητέ Γιώργο. Ωραίες εικόνες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και να δώσω καταληκτικά το λόγο στον καθένα να πει κάτι κλείνοντας. Να ξεκινήσω από τον εθελοντή μας, που είναι και διασώστης όπως είπαμε, τον Γιώργο τον Κρητικό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και να εξακολουθήσεις έτσι, με αυτή την εθελοντική φλέβα, να δίνεις όμορφα παραδείγματα, γιατί τα χρειάζονται και οι νέοι άνθρωποι, αλλά και ευρύτερα και άλλοι άνθρωποι, να μεγαλώσει ακόμη αυτό το εθελοντικό κίνημα, ώστε έτσι να μπορούμε να βοηθάμε και να εκδηλώνουμε αυτή μας την ανθρωπιά. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε μία αρχή και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε την ανάγκη και θέλουμε να βοηθήσουμε. Πιστεύω ότι κάτι καλό θα γίνει. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει ας πούμε πολλές δραστηριότητες πάνω στο κοινοκομείο. Πιστεύω και με τη βοήθεια του Αντιδήμαρχου και του Δημάρχου μας και των κτηνιάτρων, ούτως ή άλλως ο στόχος είναι κοινός και των συλλόγων που το έργο τους, και όπως είπε και ο πρόεδρός μας, είναι και αυτονόν πολύ σημαντικό και των εθελοντών επίσης. Πιστεύω ότι κάτι καλό θα γίνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γιούλα, Γεωργία Δημέλη. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πάμε καλά. Προχωράμε θετικά. Ο κύριος Πόκιας μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς να... θέλω να πω ότι... Πιστεύω να μην έχουμε το αδιαχώρητο αύριο στο κοινοκομείο μετά όχι, την εκπομπή. Το έχουμε έτσι καλώς κάθε μέρα. Είναι συνεχές το αδιαχώρητο, οπότε δεν μας τρομάζει αυτό. Αδιαχώρητο στο να υιοθετήσουν. Εννοώ... Στο να υιοθετούν, αυτό λέω κι εγώ. Εκεί θα μας έρθει η λιποθυμία. Θα πάρω δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, μας έχει βοηθήσει με περίπτερο, μας έχει βοηθήσει με το βόθρο, μας έχει βοηθήσει με άλλα πράγματα. Δηλαδή, γενικά είναι κοντά μας ανά πάσα στιγμή. Κάθε μέρα δέχεται τα τηλεφωνήματά μου για το καθημερινό του πρόγραμμα όσον αφορά το κοινοκομείο Ρόδου. Και εντάξει, προχωράμε, προσπαθούμε, προσπαθούμε. Το καλοκαίρι θα είναι καλύτερα, πιστεύω, γιατί έρχονται και πολλοί ξένοι, βοηθάνε, θα βάλουμε κουμπαράδες σε ξενοδοχεία, θα δώσουμε κάποια και αυτό είναι όμορφη για ιδέα. Να μπορέσουν, ναι, να μπορέσουν. Έχει να γίνει και στο παρελθόν. Ναι, κάθε χρόνο ωραία, το κάνουμε. Μπράβο. Και προχωράμε, προσπαθούμε. Ο πρόεδρος εδώ ασχολείται με τις κακοποιήσεις και τα δικαστήρια, διότι έχουμε και πολλές. Εμά είναι και νομικός, οπότε εκφύσεως μπορεί να υπερασπίζεται. Είναι αδελφός μου νομικός, αλλά έχει αποτραβηχτεί στην πιο καθημερινή φιλοζωία. Τι θα ήθελες να πεις, Γιώργο? Νομίζω ότι έχουμε καλύψει πλήρως το θέμα. Πράγματι, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο για την πολύτιμη βοήθειά του σε καθημερινή βάση. Πάντα το τηλέφωνο του είναι ανοιχτό. Πάντα συζητάμε τα θέματα και πολλές φορές τελικά μόνο σε μένα το κλείνει ο τηλέφωνο. Σε όλους άλλους το έχει ανοιχτό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, μια προτροπή προς τον κόσμο. Παρότι πράγματι είμαστε σε μια ανωδική πορεία και πάρα πολύ αισιόδοξο και ευχαριστημένο, να συμπεριφερθούμε στα ζώα με αγάπη, έτσι, να τα αγκαλιάσουμε, να ανοίξουμε το σπίτι μας, να μοιραστούμε το σπίτι μας και την καρδιά μας μαζί τους. Και εν πάση περιπτώσει τα ωφέλη τα οποία θα αποκομίσουμε, γιατί ο άνθρωπος λειτουργεί ιδιωτελώς, τα ζώα δεν λειτουργούν ιδιωτελώς, εμείς ιδιωτελώς λειτουργούμε, τα ωφέλη που θα πάρουμε από τα ζώα θα είναι τεράστια πραγματικά και μπορεί να μας αλλάξουν ολόκληρη τη ζωή.
Και την ψυχολογία, όπως είπαμε, τα πάντα. Αυτό που είναι το πιο βασικό. Την οπτική των πραγμάτων, πάρα πολλά πράγματα. Και να δούμε πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Να σε πω με το κανονικό σου το βαπτιστικό όνομα, Κυριάκος. Κυριάκος, όπως λέμε εκκλησιαστικά. Περσιάνης, πρόεδρος λοιπόν του Κτηνιατρικού Συλλόγου. Πες μας και εσύ, Άκη, κάτι. Στα περισσότερα με έχουν καλύψει προελίζαντες. Απλά εγώ θέλω να πω ότι ο Σύλλογος Κτηνιάτρων του Ρόδου δεν είναι γιατροί μόνο μιας ελίτ δεσποζόμενο. Έτσι, θέλουμε να παραμείνουμε και να είμαστε αρρωγοί όλων αυτών των διαδικασιών και ότι μελλοντικά πρόκειται να έρθει. Οπότε ζητάμε να συμμετέχουμε. Ζητάμε να είμαστε παρόντες και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε όλες τις δράσεις. Έτσι, δεν ξαναλέω, είμαστε μαζί και πρέπει να το αποδείξουμε εμπράκτως. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή η σημερινή εκπομπή. Να προχωρήσουμε σε καλύτερες και πιο βαθύτερες συνεργασίες για ένα κοινό σκοπό. Έτσι, τα ζώα. Αυτό είναι που θέλω να πω. Και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Οπόκια. Να ξεκινήσω με το δεχτεί η πρόκληση και η πρόσκληση. Από την επόμενη εβδομάδα κιόλας θα κάτσουμε όλοι μαζί να συντονιστούμε και με τους επαγγελματίες, διότι οι κτηνίατροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας κατευθύνουν σε όλες αυτές τις δράσεις με τα ζώα. Να ευχαριστήσω το κανάλι σε ένα νεκτάριο, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες σου για τη δυνατότητα που μας έδωσε να μας δώσετε να προβάλλουμε ένα θέμα το οποίο έχει έντονες κοινωνικές αποχρώσεις, αλλά δεν είναι και από τα πολύ, πώς θα το πω, εμπορικά που κάνουμε συνεχές εκπομπές γι' αυτό. Αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές που έχω συμμετάσχει για ένα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ευαίσθητο, πολύ ανθρώπινο ζήτημα, πολύ κοινωνικό ζήτημα όπως είναι η φιλοζωία. Εμείς προσπαθούμε, ειλικρινά, είναι υποχρέωσή μας να θωρακίσουμε με δομές και με ελέγχους την προστασία των ζώων σαν Δημοτική Αρχή, να τονίσουμε αυτό το οποίο είπες και εσύ, ότι τα ζώα τα οποία βρίσκονται σε αυτό τον πλανήτη έχουν δικαιώματα και πρέπει να τα, να τα βοηθήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα περιθάλψουμε, να είναι κοντά μας. Η ανταμοιβή τους θα είναι πολλαπλάσια, όπως είπε και ο κ. Κυπρέος προηγουμένως. Οι τρεις λέξεις μήνυμα είναι πραγματικά αυτό το οποίο προηγουμένως, εθελοντισμός, υιοθεσίες, συνδρομή σε αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια τους συνεργάτες μας από τη Φιλοζωική. Έχω να πω πολύ καλύτερα λόγια, γιατί εμάς, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και η δουλειά μας και η αρμοδιότητά μας, αλλά εσείς όλοι σας βοηθάτε σε μια υποχρέωση της πολιτείας και του Δήμου εντελώς εθελοντικά, και αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο το ευχαριστώ σε εσάς. Έχουμε καλή συνεργασία, πιστεύω, και τα όποια προβλήματα νομίζω ότι θα τα λύνουμε κάθε μέρα και καλύτερα. Και πραγματικά έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας, δείχνουμε το επίπεδο του πολιτισμού μας με την αγάπη στα ζώα και με τις υιοθεσίες. Πραγματικά πρέπει το κοινοκομείο, αυτό που έχουμε σήμερα ή όποιες δομές φτιάξουμε αύριο, να μεταφέρονται ζώα περιστασιακά για τουρισμό και να φεύγουν. Βοηθήστε μας να μην μένουν τα ζώα 2, 3 ή 5 χρόνια που μένουν στον ίδιο χώρο. Πραγματικά, ενώ εμείς δεν θα τα αφήσουμε και θα είμαστε και θα τα ταΐζουμε και θα τα περιθάλπτουμε, τα ίδια όμως ζουν σε μια φυλακή. Και αυτό θεωρώ ότι δεν τιμά κανέναν μας. Άρα η εικόνα αυτού του κοινοκομείου που δείξατε προηγουμένως πρέπει να είναι η επόμενη εικόνα, να αδειάσει και να μαζέψουμε κι άλλα, και να ξαναδειάσει και να μαζέψουμε κι άλλα. Αυτή πρέπει να είναι η λειτουργία μας και νομίζω ότι θα έχουμε τη συνδρομή των τηλεθεατών σας και ιδίως των τηλεθεατών του Θάρη, που ξέρω πάρα πολύ καλά τις κοινωνικές ευαισθησίες του. Να σε καλά. Ευήκοα πιστεύω ότι θα είναι τα ότα όλων των τηλεθεατών μας και εγώ θερμά για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, εθελοντισμός, δράσεις και φιλοζωία. Ζώα υπηρέτησαν Αγίους. Η Ορδανή της Άγιος Γεράσιμος τον υπηρετούσε ένα λιοντάρι. Τον Άγιο Σεραφείμ του Σάραφ τον υπηρετούσε μία αρκούδα. Όλα λοιπόν αυτά δηλώνουν και καταδηλώνουν αυτό που έχουμε και πίσω
και δείχνει αυτή τη στιγμή τηλεόραση το Χριστό μας με τα ζώα που δηλώνει αυτή την αρμονία και την ισορροπία την οποία επιδιώκουμε όλοι μας και τι ωραίο θα ήτανε και τι όμορφο και τι γαλήνιο και τι αρμονικό να υπάρχει αυτό το συντέριασμα όλων μας. Έτσι ισορροπούμε, βρίσκουμε την ευτυχία την πραγματική και καλό είναι αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες σε αυτό το πρώτο μέρος εκπομπής να τα αφουγκραστούμε. Αν έχουμε και πάλι απορίες να απευθυνθούμε και στη φιλοσοφική και στο δήμο, γυνοκομείο και στο Δήμο και στους κτηνιάτρους. Όλοι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και να λύσουν και τις απορίες μας και καλό θα είναι όπως είπαμε αυτά τα αισθήματα να τα εκδηλώνουμε γιατί δηλώνουν και την κοινωνική διάσταση που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος να μην είναι στο καβούκι του το ατομοκεντρικό αλλά να ανοίγεται και να εκδηλώνει αυτή την κοινωνική του συνοχή που είναι συγχρόνος και συνοχή καρδιάς. Πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε ένα φέρελπι νέο υποψήφιο διδάκτορα του δικαίου, τον αγαπητό Μιχάλη Παπαγεωργίου. Πολλά θα έχουμε να πούμε με αφορμή ένα συνέδριο που θα γίνει αυτές τις ημέρες στο νησί μας, αλλά και επειδή ασχολείται και με τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας και με το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Είχαμε δει πριν λίγο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Θα πούμε και άλλα πράγματα, ενδιαφέροντα πιστεύω. Μείνετε κοντά μας, στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο.